Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εξελέγει ο πρόεδρος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ Κωνσταντίνος Ροδόπουλος. Με παρουσίασε τρεις από τις πέντε υπήρους με ενεργά μέλη στην Ασία και την Αφρική, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αποτελεί προνομιακό συνομιλητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σκοπός της Ένωσης είναι η βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη και η ενίσχυση των προσπαθειών που αποσκοπούν στην προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρόεδρος της Ένωσης είναι ο Γερμανός Τίμο Φόγκα, που ηγείται ενός εκ των μεγαλύτερων φορέων κατάρτισης στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος της Ένωσης, στο πλαίσιο της ανάληψης της αντιπροεδρίας του φορέα από τον κύριο Ροδόπουλο, επισκέφθηκε και επέβλεψε προσωπικά τις εγκαταστάσεις και τις μεθόδους εκπαίδευσης του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, διατυπώνοντας την ικανοποίησή του για το εξαιρετικό επίπεδο κατάρτισης που παρέχεται στους σπουδαστές. Η ανάληψη της αντιπροεδρίας της Ένωσης από τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο αποτελεί αναγνώριση της επιτυχημένης πορείας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Μέσα από την τριετή θητεία του έως το 2024, ο πρόεδρος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και γι' αυτό άλλωστε θα συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες και σχετικές διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και άλλους θεσμικούς φορείς. Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Ροδόπουλου, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από την 1η έως και τις 3 του Δεκέμβρη η επόμενη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.